Λίγο μετά τι 10 το πρωί, ο Τάσο Μητσόπουλο διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία, αφού εντοπίστηκε από τη γραμματέα του Λιπόθυμο στο γραφείο του. Το πρώτο ιατρικό ανακοινοθέν εκδόθηκε γύρω στι 12 από τον δόκτωρα Άκη Λάμπρου. Ο Υπουργό Τάσο Μητσόπουλο υπέστη μια ανυπαραχνοειδή αιμορραγία, συνεπία ρήξεω ανευρίσματο. Αυτή τη στιγμή, η ιατρική ομάδα του νευροχειρουργικού τμήματο του Νοσοκομείου Λευκοσία προβαίνει στις δέουσες ιατρικές ενέργειες για την ε, καλύτερη όσων το δυνατόν ε, θεραπεία του ασθενούς. Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, Υπουργό Άμυνα είχε φτάσει το πρωί στο γραφείο του και έδειχνε ευδιάθετο. Στι 9 ακριβώ είχε συνάντηση με τον πρέσβη τη Ελλάδα στην Κύπρο, Βασίλη Παπαϊωάννου. Ο Τάσο Μητσόπουλο θα είχε στη συνέχεια συνάντηση στο γραφείο του με τον Αμερικανό πρέσβη, ενώ στι 10.45 ήταν προγραμματισμένη μετάβαση του στη Βουλή, όπου θα ενημέρωνε την Επιτροπή Άμυνα. Ωστόσο, λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρέσβη και συγκεκριμένα λίγα λεπτά μετά τι 10, η γραμματέα του τον εντόπισε λιπόθυμο στο γραφείο του όταν μπήκε διότι ανησύχησε όταν δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά τη. Αμέσω ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο το διακόμισε στι πρώτε βοήθειε. Μετά την πρώτη διάγνωση, εισήχθη στην εντατική μονάδα παρακολούθηση, αφού πρώτα χειρουργήθηκε. Το δεύτερο ανακοινοθέν έκανε λόγο για κρίσιμη κατάσταση του Υπουργού. Ο Υπουργό Άμυνα, Τάσο Μιτσόπουλο. Μετά την εισαγωγή του με εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία λόγω ρήξη ανευρίσματο εγκεφάλου, υποβλήθηκε σε επίγουσα εγχείρηση από ομάδα νευροχειρουργών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσία με τοποθέτηση ενδοεγκεφαλικού καθετήρω για ρύθμιση της ενδοκρανίου πιέσεω. Ο ασθενή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατική θεραπεία και η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο βρέθηκαν η οι οικογένειά του, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρόεδρο τη Βουλή και ο αρχηγό τη Εθνική Φρουρά. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία στηρεί το συνεχώ ενήμερο στι Βρυξέλλε, ενώ για την κατάσταση τη υγεία του Υπουργού ενημερώθηκε και ο Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο είναι στενή φίλη. Αργά το απόγευμα έφτασαν στην Κύπρο τρει ειδικοί γιατροί από το Ισραήλ, καθώ και ένα νευροχειρούργο από την Ελλάδα, οι οποίοι παρακάθισαν σε ιατροσυμβούλιο με του συνάδελφού του.